Ε, τέλειωσε κιόλας, δεν είναι. να τον βγάλουν οι πυροσβέστες απάνω, είχε πεθάνει. Με τραύματα από κυνηγετική καραμπίνα που τον οδήγησαν στο θάνατο, ανασύρθηκε από χαράδρα που βρίσκεται κοντά στο πυμνιοστάσιό του στο Γαβαλοχώρι από Κορώνου, ένας 63χρονος κτηνοτρόφος από τα Χανιά. Εγώ ήμουνα στο δικά μου ζώα και με πήρε ο Σταύρος τηλέφωνο και μου λέει έλα που να έρθει Γιάννη, τον ερώτησε που να έρθει η Γιάννη, έλα μου λέει γιατί χτύπησε εκείνη σοβαρά. Ήταν λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο 63χρονος βρισκόταν στη δύσβατη τοποθεσία μεταξύ βάμου και γαβαλοχωρίου μαζί με φιλικό του πρόσωπο, μιας και ο ίδιος λόγω αναπηρίας στο χέρι αδυνατούσε να πιάσει μόνο στα ζώα από το κοπάδι του. Είχαν έρθει εδώ με σκοπό να σκοτώσουν μια κατσίκα. Να του να βοηθήσει ο Σταύρο, δηλαδή, να την εκδάρει, γιατί αυτό ήταν με το ένα χέρι και δεν μπορούσε να κάνει τέτοια δουλειά. Άγνωστο πόσο ο άτυχο κτηνοτρόφο τραυματίστηκε από κυνηγετική καραμπίνα. Από τι πληροφορίε που έχουμε, είχε τραύματα στον κορμό ε, και βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το θύμα ένα κυνηγετικό όπλο. Για την ανάσυρση του κτηνοτρόφου από τη χαράδρα στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία Βρισών, έξι άνδρε τη οποία βρέθηκαν στο σημείο. Έγινε μεταφορά του ατόμου από το δύσβατο σημείο στο ασθενοφόρο το άτομο βρέθηκε με τις αισθήσει του αρχικά. Λίγα λεπτά αργότερα ο 63χρονος κτηνοτρόφος εξέπνευσε. Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δύναμη της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων, διερευνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άτυχος κτηνοτρόφος. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο, από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν εδώ άνθρωπο τη περιοχή, γνώριζε την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολη η πρόσβασή μα σε τέτοιου είδου σημεία. Χρειάζεται πεζοπορία για να εντοπίσουμε τα θύματα σε τέτοιε περιπτώσει. Δύναμη τη αστυνομία παρέμενε ω αργά το μεσημέρι στο σημείο, καθώ αδιευκρίνητο παραμένει αν ο θάνατο του άτυχου άνδρα οφείλεται σε ατύχημα. Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.